Λοιπόν, Leaders 7 Δεκεμβρίου. Μεγάλη μου χαρά, διότι επιτέλου, χάρη στα μέτρα, μπορούμε. Χάρη στην χαλάρωση χαλάρω των μέτρων, των τηλεοπτικών μέτρων ενώ μπορώ επιτέλου μετά από καιρό να φιλοξενήσω και έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο. Και μάλιστα η σημερινή συγκυρία είναι διπλά χαρμόσυνη για εμένα, διότι δίπλα μου είναι ένα άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο πολεμικό μα ναυτικό. Όχι πάντα με τον εύκολο τρόπο. Διότι άμα πηγαίναμε όλοι εύκολα, θα κάναμε την υπηρεσία μα προ την πατρίδα, θα πηγαίναμε στο σπιτάκι μα, θα ησυχάζαμε, και η ζωή θα συνεχιζόταν. Δεν το έκανε εύκολα ο κ. Κορνιδάρη. Χαίρομαι πολύ που τον έχω μαζί. Αντινάβαρχο στην Αποστρατεία, επίτιμο υπαρχηγό του Στόλου. Ναύαρχε, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, είναι τόσα πράγματα που, θέλουμε, που, έχουμε να πούμε που θέλω να ξεκινήσω από το τώρα και να πάμε λίγο προ τα πίσω. Λένε πολλοί ότι η λύση απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τους Τούρκους είναι να γίνουμε Ισραήλ. Να μπορέσουμε δηλαδή να αναπτύξουμε μια αντίδραση και αντίληψη απέναντι στα στρατιωτικά θέματα διαφορετική από αυτή που έχουμε τώρα. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Γονιδάρη, να γίνουμε Ισραήλ, όταν εκεί έχουμε, μιλάμε για υποχρεωτική στράτευση στα 17, μιλάμε για στράτευση για αγόρια και κορίτσια, μιλάμε για δύο χρόνια θητεία, μιλάμε για μια εγρήγορση όμω και αυτό είναι το κυριότερο στην καθημερινότητα του πολίτη. Πώ εμεί θα το επιτύχουμε αυτό. Κύριε Πανικολάου, θέλει εκπαίδευση, και ιδιαίτερη παιδεία ο, ο κόσμος. κόσμο. Ε, οι πολίτε του Ισραήλ δεν είναι πολλά χρόνια, είναι 70 χρόνια που έχουν αποκτήσει την εξαρτησία του σαν κράτο και την ελευθερία του οι πολίτε. Ε, έχουν ζωντανά φρέσκα βιώματα από του γονεί του και του παππούδε του. Ε, είναι μόνιμα υπό απειλή. Δεν ε, του επιτρέπεται να, να εφησυχάσουν καθόλου. Ε, και έχουν μπολιαστεί με τέτοιες αρχές και παραδόσεις ε, πολύ πρόσφατες. Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε περάσει πολλά χρόνια, έχουμε ξεχάσει τους αγώνες του έθνους, πόσο ματώσαμε μαμάτος το έθνος για να ελευθερωθεί, για να μεγαλώσει, να απελευθερώσει πατρίδες και ακόμα και τώρα να κλαίει χαμένε πατρίδες. Ε, περάσαμε μια μακρά περίοδο ευδαιμονισμού, mm -hmm. απίστευτο ευδαιμονισμού και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναταχθεί αυτή η κατάσταση. Άρα, όταν λέμε ότι πρέπει να γίνουμε Ισραήλ, μένουμε μόνο στο κομμάτι το πρώτο των οπλικών συστημάτων. Γιατί το κομμάτι του πολίτη, ο πλήτη ή το κομμάτι του ανθρώπου που είναι σε καθημερινή εγρήγορση, φαντάζομαι δεν μπορούμε να το επιτύχουμε και τώρα, είναι αργά. Άρα, μόνο όπλα μπορούμε να πάρουμε ή να είμαστε εξοπλισμένοι, και έρχομαι να κάνω το ερώτημα: Αυτά τα όπλα που παίρνουμε έρχονται τελικά, ανανεώνεται τελικά μα η αεροπορία μα, διότι για το ναυτικό, επιτρέψτε μου, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι καινούριο, κάτι σύγχρονο. Ε, αυτά που έρχονται είναι οι τίτλοι στι εφημερίδε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να μην το εστιάσω σε κάτι συγκεκριμένο, σε κάποια χρονολογία και ταυτιστώ με κάποια επιλογή, κάποια κυβέρνηση. Έρχονται οι Ντορπίλε, έρχονται οι Λαφαγιέτ, οι φρεγάτε, έρχονται οι Φρέμ, έρχονται οι Μπελάρα, έρχονται οι Μσίεσαι, έρχονται τα Ραφάλ. Ε, όταν θα έρθουν αυτά και τα έχουμε ενεργοποιημένα και τα πετάξουμε τα αεροπλάνα, τα πλοία κτλ., ελάτε να μου πείτε ότι ήρθαν. Ναι. Προ το παρόν έρχονται. έρχονται. Όπω παλιά, για πολλά χρόνια στι εφημερίδε, νέε αυξήσει του τριαντικού, νέε αυξήσει του τριαντικού, αυξήσει του και όλα αυτά ήταν για να μα εκθέτουν στην ουσία και όχι για να μα βοηθήσουν. Ήρθε το μνημόνιο και έκανε και μειώσει. Μην ανησυχείτε, δεν ήρθαν ποτέ αυξήσει. Εδώ συζητάμε τώρα να πάρουμε δύο αντιτορπιλικά, αυτό είναι το φρέσκο υποτίθεται των ημερών, να πάρουμε με ενίκιο δύο αντιτορπιλικά, τα οποία είναι, νομίζω, αξιό, αξιόμαχα πλοία, έτσι, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εντάξουμε στο, στη δύναμή μας τα τύπου φρεγάτας αμερικανικά. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε αν συμφωνείτε με την επιλογή, αυτή τη θεωρητική που αναλύσαμε πριν, ε, ότι παίρνουμε αμερικανικό πλοίο αντί για γαλλικό πλοίο και δεύτερον, αν αυτά τα δύο αντιτορπιλικά έχουν τόσο μεγάλη ισχύ και σε επίπεδο αποτροπής φαντάζομαι, που θα μα κάνουν για κάποιο χρονικό διάστημα να ισχάσουμε του Τούρκου. Κοιτάξτε, δεν θέλω να εστιαστώ στο αμερικανικό-γαλλικό, αυστηρά με επιχειρησιακέ προδιαγραφέ και με δυνατότητε. Ε, θέλω να πω ότι το ναυτικό, το τι θέλει, το ξέρει και το έχει εκφράσει κατ' επανάληψη. Και αυτά που έχει πει το ναυτικό εδώ και 15 χρόνια, που εγώ είμαι ανώτερο και ανώτατο αξιωματικό και συμμετείχα σε όλη αυτή τη, το, τη συζήτηση και την πρόταση, έχει καταγραφεί σε αποφάσει του Κισέα. Που λέγεται υπό τον τίτλο Δομή δυνάμεων. Δηλαδή δεν μπορεί να λε εσύ ότι θέλω να κατακτήσω την Ανταρκτική, άμα δεν έχει παγοθραυστικό. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την απειλή, λοιπόν, διαμορφώνεται το τι ακριβώ θέλει το ναυτικό, τι τύπου και τι αριθμού πλοίων, τα οποία αποφασίζονται, συμφωνεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση, έρχεται και στη Βουλή, καταγράφονται και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Επομένω λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, το τι είναι καλύτερο και το τι είναι χειρότερο, καταρχά έχει να κάνει με το τι μπορεί να πάρει mm -hmm. ή τι σου δίνεται φθηνό άμεσα ή σαν προσφορά. Λοιπόν, καμιά φορά και το φθηνό το κρέα το τρώνε σκύλι, λένε. Λοιπόν, το φθηνό δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Αλλά τη σήμερα η μέρα το ναυτικό αρχίζει και χάνει την επαφή με τον αντίπαλο. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό από το 2013, 2014, 2012-2013 με τον κύριο Χριστίδη που ήμουν επιτελεί του εκεί πέρα και κάναμε τι σχετικέ μελέτε. Λέγαμε το 2018, αν δεν δυναμώσουμε, θα μείνουμε πίσω. Mm -hmm. Και τώρα λοιπόν με τι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, βρισκόμαστε ξαφνικά ο περισσότερο κόσμο να έχει ξυπνήσει και από εκεί που έλεγαν όλοι ότι για, ε, το, για το Αιγαίο θέλουμε πυραυλακά του, κατάλαβαν λοιπόν κάποιοι αδαεί ή ε, κάποιοι που ξέραν τα μισά ότι χρειαζόμαστε και καράβια για την Ανατολική Μεσόγειο ή τέλο πάντων για τι ανοιχτέ θάλασσε, εκεί που υποτίθεται θέλουμε δικαιώματα, αλλά αν θε να εξασκήσει και να δικαιώματα, πρέπει να είσαι και εντάξει υποχρέωση. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ότι θέλουμε καράβια με σοβαρή αντιαεροπορική άμυνα, με όπλα δηλαδή εναντίον αεροπορία και όχι μόνο αεροπορία και εναντίον πυράβλων που μπορούν να φύγουν από στεριά, από πλοία, από αεροπλάνα, από μεγάλε αποστάσει, για να μπορέσουν να κάνουμε επιχειρήσει στην περιοχή. Αν ο σκοπό μα είναι να διαφυλακτούμε στο Αιγαίο στα όρια που μα έχει βάλει ο Ερντογάν με τα, στα 6 μίλια από τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Κρήτη, ε, μια χαρά είναι και η αεροπορία δικιά μα μπορεί να μα βοηθήσει. Ναι. Έτσι. Άρα, για να μεταφράσω εγώ που είμαι ο απλό δημοσιογράφο αυτό που λέτε, είναι ότι αν εμεί θέλουμε κάποτε να προασπίσουμε σωστά την Κύπρο, ναυτικά αυτή τη στιγμή υστερούμε στο κομμάτι τη επιχείρηση σε ανοιχτή θάλασσα. Καταλαβαίνω. Και το ίδιο ισχύει και για το Καστελόριζο. Ναι, να μην το περιέσουμε μόνο στην Κύπρο. Ναι. Συμφωνώ απολύτω ότι με την Κύπρο έχουμε ηθική και πραγματική υποχρέωση να την υποστηρίξουμε του αδερφού του Κυπρίου κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και θαλάσσιε ζώνε που εμεί. Αυτή τη στιγμή καταγγέλνουμε την Τουρκία ότι κάνει έρευνε στην περιοχή που έχουμε εμεί δικαιώματα, τα οποία για να μπορέσει να βγει εκεί πέρα και να κάνει αυτά που θε να κάνει, πρέπει να έχει α... αυτοάμυνα καταρχά. Αυτή τις δυνατότητε αεράμυνα και αυτοάμυνα παρέχουν τα μεγάλα καράβια με πολλού πυράβλου και με πολλέ δυνατότητε, τα οποία χρειαζόμαστε. Ναι. Τώρα, εάν και κατά πόσο αυτά τα πλοία είναι κατάλληλα, α μου είπατε για τα αμερικανικά, ε, τα, 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 μεγάλα αντιτορπιλικά. Ε, έχουν όλα τα θετικά Υπό κάποιε προποθέσει, αν θέλετε να σας αναλύσω Βεβαίως ή τώρα στη συνέχεια. Θέλω. Να τα αναλύσετε και να με, με απαντήσετε και κάτι ναι. μαζί και τα δύο, διαβάζοντα πρόχειρα κάποια στοιχεία που βρήκα, τα οποία νομίζω είναι ακριβή από το Άμυνα και την Κλιματία. Αντιλαμβάνομαι ότι στο ναυτικό, σε αριθμού, είμαστε μεγάλοι για το μέγεθό μα. Δηλαδή, αν υπολογίσετε ότι έχουμε 11 υποβρύχια και οι Ιταλοί έχουν 8, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Μόνο να πω οι Κορέε, οι δύο, οι Ιάπωνε και οι μεγάλε δυνάμει, εντάξει που δεν τι βάζω στο ίδιο, στο ίδιο σακούλι, είναι σε καλύτερη μοίρα από εμά. Αριθμητικά να βαθιά, αν τα πάρει κάποιο και τα δει. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι η Ελλάδα έχει λίγα πλοία. Μήπω λοιπόν όλο αυτό το, όλη, όλη αυτή η προσπάθεια νέων εξοπλισμών πρέπει να έρθει και με την απόσυρση κάποιων πλοίων για να μπορούμε να επανδρώνουμε αυτά που έχουμε. Να πάρουμε το αντιταρπυλικό, διορθρώστε με αν κάνω λάθο. Θέλει 250 άντρε, δεν θέλει. Δεν θέλει. Κάποιο θέλει να μπουν μέσα, δεν θέλει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είμαστε σε μια λίστα που να λέμε Α, έχουμε τόσα. Η λίστα μεταφράζεται επιχειρησιακά. Καταρχά, το πρώτο σκέλο τη τοποθέτησή σα είναι ότι πείτε μου ποια είναι η απειλή τη Ιταλία για να σα πω αν χρειάζεται ακόμα και ένα υποβρύχιο. Ναι. Ανατολικά έχει την Ελλάδα, Τι την λοιπόν. Κροατία, την Μαυροβούνιο κτλ. Δυτικά έχει την Γαλλία, την Ισπανία. Λοιπόν, βάλτε μα και εμά να πάρουμε τη θέση τη ε, Πορτογαλία και δεν θέλουμε τίποτα. Απλώ και μόνο να έχουμε κάποια καραβάκια για να δικαιολογούμε π. και ναυάρχου και αρχηγού ΓΕΘΑ και όλου. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε εκείνη τη θέση και όποιο θέλει α, την ανταλλάσσουμε. Μ. Και α πάρουμε τα καραβάκια μα. Ναι, λοιπόν. Δεύτερον, σε ό,τι λέτε, σε άριθμού φυσικά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίρνει επιπλέον καράβια χωρί να αποστείλει κάποια άλλα. Διότι ήδη, ήδη αυτή τη στιγμή με την πολιτική που έχει ε, ακολουθεί στι προσλήψει, και θα σα εξηγήσω στελεχών, mm -hmm. όχι ατόμων, όχι αριθμών. Λοιπόν, κάθε χρόνο φεύγουν από το στόλο 200-300 υπαξιωματικοί, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί κτλ. Και, και το ναυτικό τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια προσλαμβάνει 80 90 υπαξιωματικού για τη σχολή. Άρα κάθε χρόνο έχουμε μια εκροή 150-200-120-130 στελεχών εμπείρων τα οποία φεύγουν από το στόλο και δεν αντικαθίστανται. Άρα αυτή τη στιγμή το ναυτικό βρίσκεται με μείον 2.000 έμπειρα στελέχη. Όχι, δεν μπορεί να τα καλύψει να πάει να πάρει σε ΕΠΟΠ ή ΕΜΘ αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, για να πάρει καράβια πραγματικά, ακόμα και τα καράβια τα σημερινά να συντηρήσει και να επιχειρήσει, θε παραπάνω κόσμο. Α ελπίσουμε αυτή η άφρονα πολιτική ότι μα είπε το μνημόνιο, παίρναμε 100 υπεξωματικού, 90 φέτο, 81 του χρόνου, 72 του παραχρόνου, και να φεύγουν παιδιά από τι σχολέ και να μην αντικαθίστανται με επιλαχόντες Ακόμα χειρότερο, έχει φέρει το ναυτικό λοιπόν στα όρια. Αυτή τη στιγμή το ναυτικό επιχειρεί, προσπαθεί να επιχειρήσει σε καράβια πιο γυρασμένα που έχουν μεγαλύτερε απαιτήσει, με 2-2.500 κόσμο λιγότερο. Ξεκινάμε λοιπόν από το ναυτικό αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν τώρα. Να αποσύρουμε καράβη. Να πάρουμε τα μεγάλα αυτά που είπατε. Δεν είναι μόνο τα 250 άτομα, μπορεί να είναι και 300. Αυτά είναι 250-300 Αμερικανοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη στεριά σε συστήματα, σε εγκαταστάσει που προσωμιάζουν το πλοίο και πάνε στο καράβι και φυτεύονται σε συγκεκριμένη θέση. Αντικαθιστούν μέσα σε μία-δύο μέρε τον υποαξιωματικό, τον υπόλογο, τον αξιωματικό. Εμεί αυτά τα καράβια θα τα πάρουμε. Πού θα εκπαιδεύσουν τα πληρώματα, Εγώ ήμουν πλήρωμα παραλαβή τη Φρεγάτα Σίδρα. Και οπλισμού. Εκπαιδευτήκαμε κάποια ψευτοσχολεία στο εξωτερικό, δεν έχει σημασία, δύο-τρει μήνε mm -hmm. και μετά ήρθαμε εμεί εδώ και εκπαιδεύσαμε το πληρώματα του ψαρά, του, του, σπέτσε. του σπέτσε και του Σαλαμή. Παίρνοντα λοιπόν καράβια, παροπλίζοντα τρει φρεγάτε, σα λέω εσύ, παίρνοντα τα 600 άτομα και βάζοντα 300 σε κάθε καράβι, τι έκανε. Άντε να σου δείξουν πώ ταξιδεύει και πα. Αυτό είναι όπλο. Δεν είναι πλοίο. Το πλοίο δεν φοβίζει τα οπλικά του συστήματα. Άρα το λοιπόν το θέμα. θέλουμε κόσμο, όχι απλώ και μόνο 600 άτομα για δύο καράβια, θέλουμε κόσμο εκπαιδευμένο. Κόσμο ο οποίο θα ξέρει αγγλικά, να μπορεί να διαβάζει σχέδια και μπορεί μέσα σε 2-3-4 μήνε να παραλάβει το καράβι αυτό και να ξεκινήσει το 60-50-60% να το αξιοποιεί. Από εκεί και πέρα. Πείτε ότι οι προποθέσει αυτέ ισχύουν. Το θέμα είναι αυτό το καράβι, οι Αμερικανοί δεν ακολουθούν, ακολουθούν, μια πολιτική πάντα να μην δώσουν ένα υπερόπλο σε κάποιον από αντιμαχόμενε πλευρέ. Λοιπόν, και για λόγου ασφαλεία δικού του, δεν πρόκειται να μα δώσουν καράβια τα οποία έχουν συστήματα τόσο προχωρημένα που δεν Θέλουν να μα τα δώσουν. Δηλαδή εμάς. θα πάρουμε το όμαχο μαζί με το αντιοροπικό. Φυσικά. Το πολύ ούτε ούτε αντιοροπορικού πυράβλου ναι. πολύ μεγάλου βεληνικού. Επομένω λοιπόν, εάν το καράβι έρθει με προηγμένα συστήματα, δεν θέλω να τα ονομάσω, mm -hmm. με σόναρ σοβαρό, με πυράβλου επιφανία αέρο σε, σε μεγάλο αριθμό και ικανού να αντιμετωπίσουν την απειλή. Εκπαιδεύσουν τον κόσμο μα. Βρούμε τον κόσμο μα και τον εκπαιδεύσουν τον κόσμο μας. Και μετά μα τον υποστηρίξουν. Μα τα υποστηρίξουν. Δηλαδή αυτοί έχουν ολόκληρη εργοστάσια πάνω και αποθήκε και ό,τι χαλάσει. Μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και σε 6 ώρε είναι στην Ιαπωνία και σε 8 ώρε στην Ευρώπη. Εμεί σε ποιε αποθήκε θα έχουμε πρόσβαση ανταλλακτικών. ή νομίζει κανεί ότι έχοντα υπηρετήσει σε σύγχρονε μονάδε, ότι οι σύγχρονε μονάδε είναι όπω οι παλιέ που χάλαγε κάτι και καθόταν ο υπαξιωματικό και ο αξιωματικό με τα σχέδια, βλέπανε τη βλάβη, αλλάζανε δύο τραντζίστρο και τα φτιάχνανε. Όλα αυτά πάνε κουτί και το κουτί αυτό πρέπει να ξυλωθεί και να μπει καινούριο κουτί απάνω και α είναι χαλασμένο ένα πολύ μικρό εξάρτημα. Με. Αυτή λοιπόν η υποστήριξη είναι. Είναι ε, μεγάλο ερωτηματικό για το πώ μπορούμε αυτά τα καράβια να τα υποστηρίξουμε, άπαξ τα πάρουμε και τα ενεργοποιήσουμε και τα αξιοποιήσουμε. Να ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που λέτε: Το κατάλαβα. Οι Τούρκοι πώ έχουν λύσει το πρόβλημα της, του αξιόμαχου των, της, του στόλου του, οι οποίοι επιχειρούν και αυτοί αρκετά, παρενοχλούν εμά πρώτα για καλύτερα. Και δεύτερον, πώ οι Τούρκοι απέκτησαν ξαφνικά μήνα αυτοσύνη από εκεί που πνίγονταν στο ένα μέτρο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ναι. δηλαδή είναι, είναι γραμμένα, δεν το λέω καθ' υπερβολή. Ξαφνικά βλέπω λοιπόν ένα τουρκικό ναυτικό, το οποίο είναι δραστήριο, υπερδραστήριο θα έλεγα. Ε, δεν ξέρω αν μα φαίνει σε δύσκολη θέση ή όχι. Ιστορικά, μάλλον μα φαίνεται σε δύσκολη θέση. Και σίγουρα και αυτό αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα κατά μία έννοια. Οι Τούρκοι πώ το ξεπερνούν αυτό το πρόβλημα. Καταρχά, οι Τούρκοι έχουν, έχουν μάθει ε, από τι ελλείψει, τι θερήσει και τα προβλήματα αυτά που αναφέρατε. Και έχουν ξεκινήσει να αναπτύξουν τη δικιά του αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή, όπω βλέπετε. Ε, καράβια τα οποία έχουν καθυστερήσει να παρα, παραδοθούν, όπω ήταν ε, τα υποβρύχια αυτά που φτιάχνουν, οι κορβέτε που ξεκίνησαν να φτιάχνουν δειλά και σιγά σιγά επιταχύνουν. Επέλεξαν ε, τουρκικέ εταιρείε ε, με υποστήριξη των ξένων, όχι αυτά τα καραγκιοτζηλίκια, τα δισταθμιστικά οφελήματα τα δικά ναι, μα ναι. που φτιάχναν ένα ένα τενεκεδένιο κτίριο και αυτό ήταν ε, το, ή τα σχέδια ενό νοσοκομείου. Ξέρετε, η πυραυλάκα τη Σούπερ το αντισταθμιστικό ωφέλιμα ήταν, ε, δώσαν μια μελέτη οι Εγγλέζοι, ότι πώ θα φτιαχτεί ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα και πώ ναι. θα οργανωθεί. Αυτό ήταν αντισταθμιστικό ωφέλιμα. Για τα βάθια του κόσμου. ναι. Λοιπόν, επομένω, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα αυτή μπήκαν σε συμπαραγωγέ καταρχά. Έχουν εκπαιδεύσει κόσμο πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά θα σα πω, ο Τούρκο δίνει πολύ μεγάλη βάση στην εκπαίδευση. Εμεί παραλάβαμε τη φρεγάτα Ήδρα και πήραμε ένα καινούριο πυροβόλο το 554 των φρεγατών, κάνοντα τέσσερι εβδομάδε μάθημα στον πίνακα στο, μπίνακα, εδώ στη, στη Σαλαμίνα με διαφάνειε. Ηλεκτρονική, και αξιωματικοί. Και μετά δύο εβδομάδε πάνω στο καράβι, επίδειξη. Οι Τούρκοι στείλαν 14 άτομα επί 7 μήνε στην Αμερική, στην εταιρεία. Τώρα βέβαια μάθαμε ότι στην ουσία από του 14, 3, 4, 5 ήταν γη ναυάρχων και οι ναι. και σερνόταν. Αλλά δεν έχει σημασία. Άρα λοιπόν έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση, έχουν στην εκπαίδευση και βάζουν λιθαράκι λιθαράκι. Το 2009, το, το 2009 ω διοικητή μοίρα φρεγατών ο αρχηγό του στόλου μου ανέθεσε να συνοδεύσω τον Τούρκο, τον αρχηγό του στόλου και μετέπειτα αρχηγό του ναυτικού. Ε, Διαβασμένο ήτανε, με ρώτησε τι κάνουν τα ναυπηγεία μα. Mm. Και όταν λοιπόν ε, μου είπα, Α, εμεί τα έχουμε δικά μα και δουλεύει ο κόσμο μα κτλ., και, ε, και τον ρώτησα, να σα ρωτήσω λίγο κάτι, εσεί, σαν τουρκικό ναυτικό, γύρω στο 2000 είπατε ότι θα σταματήσουμε να παίρνουμε το 99 μεταχειρισμένα κάραβια και θα φτιάξουμε τα δικά μα. Και όμω πήρατε τι κορβέτε τι γαλλικέ. Γιατί, μου λέει, θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο mm. μέχρι. Η βιομηχανία μα να αναπτύξει. Και είναι πολύ χαρούμενοι και ευτυχεί και τις στρατιωτικέ σχολέ, και οι αξιωματικοί μα, και οι ναυπηγοί μα, και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολυτεχνία και πανεπιστήμια, τα οποία νέοι βρίσκουν διέξοδο στην επαγγελματική του αποκατάσταση μέσω αυτών των προγραμμάτων. Και έρχομαι και ρωτάω, εμεί τι έχουμε κάνει σε αυτό το πράγμα. Μένω εδώ και. <Τι>, η, η απάντηση δεν θα δοθεί από μένα, την ξέρετε καλύτερα από μένα την απάντηση. Θέλω να πάω λίγο στο σκληρό πυρήνα τη συζήτησή μα. Έχετε έρθει πιο κοντά από τον καθένα που έχω φιλοξενήσει εγώ και από τον καθένα που ξέρω σε αυτό που λέγεται Total War. Σε αυτό που λέγεται σε πέντε λεπτά είμαι σε σύγκρουση. Και μιλάω για την περίπτωση των ημείων. Και το έχετε αντιμετωπίσει αυτό με την ευθύνη του κυβερνήτη ενό πλοίου το οποίο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι πολλοί που μπορούν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο και από τη θέση τη δική σα. Πολλοί το αντιμετώπισαν από το επιτελείο, πολλοί το αντιμετώπισαν από διηγήσει. Εσεί το αντιμετωπίσατε εκεί. Μετά από τόσα χρόνια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, πιστεύετε ότι έπρεπε να είναι διαφορετική η στάση μα και η επιχειρησιακή εννοώ. Και δεύτερον, ήμασταν έτοιμοι για την τουρκική αντίδραση, κύριε Κονιδάρη. Γιατί εμένα, αν μου βουλιάξει ένα πλοίο, θα κοιτάξω να βουλιάξω και ένα δικό σου. Δεν φαντάζομαι ότι εκεί θα μπορούσε κάποιο Αμερικανό να πει no ships, no troops, no flags. Εκεί τελείωνε. Με το πυρ δηλαδή το δικό μα, το έργο γινόταν κάτι άλλο. Ήταν εκ των υστέρων σωστή η απόφαση της απεμπλοκής ή όχι. Καταρχάς, ε, κάτι στην εισαγωγή για μένα θέλω να προσθέσω το εξής. Εγώ έχω γεννηθεί σε νησί, πάνω σε καΐκι, από ναυτική οικογένεια. Στο Μεγανίσι, λοιπόν, έχω μια παροιμία που λένε «κάνε με μάντι να σε κάνω αφέντη». Ε, καλά, λοιπόν, επομένω, εκ των υστέρων μπορούμε να έχουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εμείς είμαστε στρατιωτικοί. Εκεί ήμασταν με ε, commission officers, αξιωματικός κυβερνήτη επιλεγμένο ε, έχοντα οργιστεί να τηρεί τι διαταγέ που παίρνει και επομένω δεν μπορούσε να έχει άλλε σκέψει από το ότι να είμαι έτοιμο για αυτά που θα με διατάξουν. Άρα λοιπόν, με, με αυτό το δεδομένο, ε, εγώ ήμουν έτοιμο και εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα και όλοι, πιστεύω, όλα τα στελέχη και του πλοίου μου και οι συμπλέοντε κυβερνήτε, διοικητέ και πληρώματα και αντίστοιχα τα στελέχη του στρατού και τη αεροπορία να κάνουμε το καθήκον μα. Χωρί να σκεφτόμαστε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τι συνέπειε. Επομένω λοιπόν, πραγματικά εκείνη την ημέρα, αν είχε δοθεί εντολή, είμαι σίγουρο για το αποτέλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πολιτική ηγεσία όμω πριν τι αποφάσει ήταν άπειρη, δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Ε, είμαι σίγουρο ότι αν ο Πρωθυπουργό έχει να αντιμετωπίσει και πραγματικά την επόμενη μέρα και τι συνέπειε ε, και σε προσωπικό επίπεδο και σε το πολιτικό του μέλλον έτσι, και σε κομματικό επίπεδο. Πώ θα πάει το κόμμα του, τα σκέφτονται όλα αυτά από ό,τι φαίνεται, από κατάλαβα και εγώ αργότερα. Και επομένω είναι άλλοι παράγοντε. Και φυσικά, πώ μπορεί να κηρύξει πόλεμο σε μία σύμμαχο χώρα. Πώ την επόμενη μέρα θα, θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Αυτό το ερώτημα όμω, αυτή η προσέγγιση ισχύει και σήμερα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε όλοι για πόλεμο και θέλω κάποιο να μου εξηγήσει. Πώ θα δικαιολογήσει ο Ερντογάν, ο, ο πώ τον είναι μια πολεμική εμπλοκή με την Ελλάδα. Mm -hmm. Πώς Πώ μια πυραυλική επίθεση εναντίον με πολεμικών πλοίων. Θα... Επομένω, λοιπόν, πολλέ φορέ κάνουμε συζήτηση ότι θέλουμε καράβια okay. με 500 πυράβλου και καμιά 25 από αυτά okay. να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, την ίδια στιγμή που χρειαζόμαστε πλώρε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπανικολά, χρειαζόμαστε πλώρε σιδερένιε. Καινούρια καράβια τα οποία να μείνουν στη θάλασσα πολύ καιρό, χωρί να μα στοιχίζουν πάρα πολύ και να μπορούν να ταξιδέψουν. Όχι με στο Αιγαίο που κάποιοι ε, πολιτευτέ, πολιτικοί, δικηγόροι και ξέρω εγώ τίποτα άλλη, ε, ανειδίκευτοι ε, ξέρουν τα πάντα, αλλά να ρωτήσουν αυτού του ανθρώπου τι θέλουν. Που το έχουν γράψει, θέλουμε καράβια και πλώρε καινούριε. Να αντιμετωπίσουν και το πολεμικό ναυτικό, το τουρκικό, αλλά και την ακτοφυλακή η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα, μια πολύ μεγάλη απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα. Ναι. Την ίδια στιγμή που εμείς έχουμε φουσκωτά σκάφη, με, στελέχη, yes. με στελέχη τα οποία δεν έχουν, έχουν επιλεγεί με βάση τα αγγλικά και την, το βαθμό πτυχίου και ενδεχομένως να μην έχουν δει θάλασσα μέχρι που κατατάξασαν στο κειμενικό. Κάποια τρία. από αυτά, δεν λέω για όλου. Πάμε τρία βήματα πίσω σε αυτό που είπατε. Ε, ο Ερντογάν ίσω να μην έχει ανάγκη να δικαιολογηθεί. Διότι μιλάμε για ένα διεθνή ταραξία, ο οποίο διεθνή ταραξία χτίζει και ένα αφήγημα γύρω από αυτό που θέλει να κάνει και στο φινάλε δεν έχει και αντιπολίτευση να δώσει λογαριασμό. Είναι μια άλλη υπερδύναμη από αυτή τη δύναμη που είμαστε εμεί, τουλάχιστον τη θεωρεί για τον εαυτό του. Λοιπόν. Άρα αυτό για το πρώτο χτύπημα μπορεί να μην χρειάζεται και αφορμή να βάρχει. Εμεί θα το επιστρέψουμε το πρώτο χτύπημα ή θα γυρίσουμε το μάγουλο από την άλλη. Αυτό είναι το ερώτημα. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός ηγέτη της Ελλάδας που θα δεχτεί το χτύπημα και δεν θα αντιδράσει. Ε, επίσης να πούμε ότι το χτύπημα, ε, αν δοθεί, ε, είναι υποχρεώσει ευθύνη και δικαίωμα του κάθε διοικητού, κυβερνήτη πολεμικού πλοίου, ε, κεφαλής μιας ε, αποστολής αεροπορικής δύναμης και του ε, δικητού του στρατιωτικού διοικητή της περιοχής, να ανταποδώσει το χτύπημα τουλάχιστον στο βαθμό το οποίο το δέχτηκε. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Και επίση τα καράβια τα δικά μα δεν ταξιδεύουν ε, κοιμόμενα, ταξιδεύουν σε συναγερμού και είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν το παραμικρό χτύπημα. Άρα λοιπόν η αυτοάμυνα θεωρείται δεδομένη από πλευρά των ελληνικών πληρωμάτων όλων, όλων των, και των ε, στελεχών. Ε, τώρα, ε, ο Ερντογκάν για να χτυπήσει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Δεν θα το κάνει κύριε Παπα-Νικολά για τον εξή λόγο. Η Τουρκία, εάν την προσωμιάσουμε με ένα ζώο τη ζούγκλα, είναι ή ένα δεν είναι ούτε λιοντάγρι ούτε τίγρη. Περιμένει λοιπόν να βρει κάποιο πληγωμένο, κάποιο ε, αδύνατο να του επιτεθεί. Και στο λιοντάρι καμιά φορά θα επιτεθεί, αλλά άμα είναι μικρό. Ναι. Λοιπόν, πολύ μικρό και απροστάτευτο. Λοιπόν, επομένω η Τουρκία δεν μπορεί να χτυπήσει, διότι έχει μάθει στον εύκολο τρόπο, το χωρί ρίσκο. Λοιπόν, εάν εμεί λοιπόν επιλέξουμε να αυτοχειριαστούμε, να αυτοτραυματιστούμε, να γίνουμε μόνοι μα ανάπηροι ή να συνεχίσουμε τον δρόμο για να καταστούμε ανάπηροι, σίγουρα θα μα κατασπαράξει. Ναι. Να σα πω τι λένε οι Τούρκοι συναδελφοί μου, τι γράφουν οι Τούρκοι συναδελφοί μου. Οι Έλληνε τα λένε πολύ ωραία, πραγματικά γνωρίζουν τι θάλασσε, γνωρίζουν το Αιγαίο, δεν το αμφισβητεί κανένα σε αυτό. Είναι καλοί στον αέρα, μα παραδέχονται σε αυτά, δεν μα παραδέχονται καθόλου στο έδαφο για δικού του λόγου. Αλλά όταν έρθει η ώρα, θα αφήσουν την Κύπρο όπω την άφησαν το 1974, θα γυρίσουν την πλάτη στα ίμια και θα φύγουν, γιατί αυτέ τι εντολέ θα πάρουν οι άνθρωποι που είναι εκεί. Και όταν έρθει η ώρα του πυρ τέλο πάντων. Αυτό το πυρ δεν θα το ακούσουμε ποτέ από τον Έλληνα. Άρα, εμεί τον Έλληνα τον μπρεσάρουμε, τον πρεσάρουμε, τον μπρεσάρουμε και άντε να φτάσει σε μια επακούμβηση, και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το αφήγημα που σερβίρουν οι συνάδελφοί μου Τούρκοι στον τουρκικό λαό. Και γίνεται πιστευτό. Και δυστυχώ θέλω να πω ότι έχει και κάποια βάση στην πραγματικότητα. Αυτοί μπορεί να πιστεύουν οτιδήποτε. Όπω ξέρετε, εσεί οι δημοσιογράφοι είστε μια μορφή εξουσία και μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Εμεί στρατιωτικοί ξέρουμε το καθήκον μα και οι Έλληνα στρατιωτικοί ξέρουμε την παράδοσή μα, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Ξέρουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο έθνο και στι γενιέ που έρχονται και τουλάχιστον σε ό,τι μα αφορά εμά, δεν μα επιτρέπεται και δεν επιτρέπουμε ε, να αμφισβητήσει κανεί την ετοιμότητά μα και την κατάθεση ψυχή που έχουμε. Δεν είπε κανένα τέτοιο, κάτι τέτοιο. Υποθέτω, δεν υπονόησα ναι. εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ δεν. Απλώ θέλω να πω ότι τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι ίσω αυτή είναι λίγο πιο εύκολη στο να τραβήξουν το σκηνί. Δεν σκέφτονται δηλαδή τόσο πολύ. Τι προηγούμενε παραμέτρου. Αυτό προφανώ αφορά την πολιτική ηγεσία και δεν αφορά εσά, αλλά έτσι λειτουργεί η αστική δημοκρατία. Κοιτάξτε, ακριβώ. Ε, αυτό που λέτε έχει, έχει μια βάση, γιατί ο Τούρκο, εάν συμβεί το παραμικρό, δεν θα μετρήσει φέρετρα. Ο Τούρκο συμμετείχε στο Αφγανιστάν και παρήχε, παρήχε στου Αμερικανού μεγάλη υποστήριξη, γιατί ο Ερντογκάν δεν είχε πρόβλημα Ερδοκάν, να γυρίσουν μέσα 500 και 800 φέρετρα στον χρόνο. Έτσι. Στην Αμερική, αν πάνε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο με 20 φέρετρα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Άρα λοιπόν έχει κρέα για τη μηχανή του πολέμου. Ναι. και του Μολόχ. Έτσι. Λοιπόν, εμεί είμαστε αρκετά ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να πει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να χάσω και 500 και 1000 και 1500 ναύτε ή αεροπόρου κτλ. Εσεί, άμα χάσετε 500, μπορείτε να σταθείτε. Σε αυτό μπορεί να έχει κάποιο ναι. το αφήγημα να έχει κάποια, κάποια βάση. Μου κάνει εντύπωση το εξή και θα ήθελα την άποψή σα. Στον Εύρο, στην προσπάθεια να μπουν τέλο πάντων αυτοί οι Τουρκμένοι του Ερντογάν καβαλώντα το φράχτη. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με τη συμπεριφορά τη Ελλάδα σε άλλε περιπτώσει, είναι αυτό το πυρ που συζητούσαμε πριν. Η Ελλάδα πήγε εκεί με τα μάτια και με τι ειδικέ τη δυνάμει, έβγαλε τα όπλα, τα όπλα ρίξανε. Ρίξανε και στον αέρα, ίσω, ρίξανε και κάποιε κρότου λάμψη, αλλά τέλο πάντων είδαμε ενέργεια πάνω από το κανονικό, πέρα από το κανονικό, για να το πω πιο σωστά. Και από την άλλη, αναπτύσσεται μεταξύ των διεθνολόγων μια λογική περί προληπτικού χτυπήματο στην Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και κατά πόσο είναι λογικό. Ε, μήπω τελικά, Ναύαρχε, λείπει αυτό το, το πυρ, αυτή η ενέργεια του λίγο παραπέρα για να λουφάξει το θηρίο που περιγράψατε πριν στη φωλιά του. Δηλαδή, μήπω το ότι εμεί θα το τραβήξουμε και θα ρίξουμε μια προειδοποιητική στον αέρα εκεί που το yeah. ρουτσρέις, εσεί ξέρετε τα επιχειρησιακά πολύ καλύτερα από μένα, μήπω αυτή η βολή στον αέρα μα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα έχουμε τώρα. Εγώ θα πω στου διεθνολόγου, αν αυτή μια χαρά είναι στο χαρτί όλα αυτά που γράφονται, διότι ποτέ δεν, δε θα, εκτεθού, δεν θα, μπουν στη βάσανο τη πραγματικότητα. Okay. έτσι Αλλά ε, πρέπει να σκεφτεί κάποιο. Ε, Εμεί, σα είπα προηγουμένω, ότι για, για, την αυτοάμυνα που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη και έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή, σε χτύπησε κάποιο, αυτό που σε χτύπησε αυτόν θα χτυπήσει πίσω στον ίδιο βαθμό και στην ίδια, στο, σε, σε, σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, ε, εάν χτυπήσει λοιπόν εσύ και προκαλέσει ε, ε, με ένα ράπισμα και ο άλλο βγάλει το μαχαίρι και σε σφάξει, πιθανόν του έχει δώσει την αφορμή για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και όταν λοιπόν σε σφάξει, εσύ δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Επομένω, το προληπτικό χτύπημα πρέπει να μα πούν κάποιο, όταν λένε προληπτικό χτύπημα, τι να χτυπήσουμε. Τα εργοστάσια, τις μεγαλοπόλει, ε, του ναυστάθμου, τα αεροδρόμια και πόσου ναυστάθμου και πόσα αεροδρόμια μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και την επόμενη μέρα να μα πει κάποιο ποιο θα προστατεύσει τη Λέσβο και τη Χίο. Εγώ δεν σα λέω αποκατάληψη, εσύ πα και χτυπά αυτό που νομίζει, και αυτό πάει και εσύ ο Πεδόνιο. το λένε, δίπλα είναι τα αεροδρομία. Σε όλη τη, όλη τη Λέσβο. Και χάνει 5.000 άτομα, γιατί έτσι. Κατά λάθο, ε, χάθηκαν τα αντίστραφα, ξεαγκίστρωσαν οι βόμβε και πέσανε. Αυτό το περιβόητο κομβόι του Orus Race, το οποίο ας πούμε, το πήγαινε και το έφερνε σε όλη αυτή την τύπου κρουαζιέρα από τι 10 Αυγούστου, θα έπρεπε να το έχουμε παρενοχλήσει, δεν βρίσκω άλλη λέξη, με κάποιο πιο πιστικό τρόπο θεωρείτε. Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η προειδοποιητική βολή την ώρα που είναι στα 5,8, διότι πήγε και στα 5,8 από τα 6 μίλια, που εμείς την αποφύγαμε, διότι καταλαβαίναμε από την άφτεξε ότι θα πάει στα 5,8 και θα βγει. Μήπως χρειάζεται ίσα ίσα σαν μια υπόμνηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να παρατραβάς το σκηνή. Δεν μπορώ να σα πω για τα 5,8 και τα 6,1. Αλλά το ο λίγο ενέγκυο δεν υπάρχει. Mm -hmm. Λοιπόν, τι βόλτε που έκανε το Rouge Race, θέλω να πω το εξή. Αυτά τα πράγματα, ε, όπω παρουσιάζονται εδώ και όπω τα λέμε εμεί, είναι αμφισβητούν περιοχέ, θαλάσσιε ζώνε τη χώρα. Ε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε πει στου συμμάχου μα και στου εταίρου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ. Βλέπετε εσεί καμία αντίρρηση από του ξένου, που σημαίνει από τη μία μεριά έχουν πολύ μεγάλο λάθο οι ξένοι που δεν μα ακούνε. Αλλά εδώ να ανοίξω μια παρένθεση: Οι ξένοι πάνε με το δυνατό. Mm -hmm. Κανεί με το αδύνατο. Και με, με αυτό, εκεί που έχουν συμφέρον. Ε, και από την άλλη μεριά, μήπω δεν είμαστε αρκετά πιστικοί. Και ότι πώς είναι η, 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 η κουβέντα και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για, μέσα στη χώρα μα να παρουσιάζουμε ότι η Τουρκία παραβιάζει όλα αυτά τα παραβιάζει, αφού δεν πείθουμε του ξένου, μήπως δεν δεν έχουμε αρκετά επιχειρήματα. Εσεί ξέρετε ε, καλά πώ λειτουργείτε. Όχι, εγώ, το θα, εγώ ξέρω, αλλά mm -hmm. προσέξτε να σα πω μια, ένα σημείο. Η μία περίπτωση είναι αμφισβητή ζώνε το Roots Race και κάνει περατζάδε από εκεί πέρα. Σε μια περιοχή την οποία θεωρούμε ότι έχουμε δικαιώματα. Εμεί γιατί δεν πήραμε ένα ερευνητικό. Ναι. Να πάμε στην ίδια περιοχή να κάνουμε κι εμεί τι βόλτε μα. Εάν σε αμφισβητεί κάποιο και κάνει βόλτε μέσα στο κτήμα σου, σε μια περιοχή που θεωρεί δικιά σου, πα την άλλη μέρα και βάζει μια ελιά από εκεί. Στην περιοχή που πέρασε ένα φωτό. Εμεί γιατί δεν νοικιάζουμε. Δεν χρειάζεται να είναι ένα σκάφο του ενό δισεκατομμυρίου. Μπορούμε να πάρουμε ένα ερευνητικό σκάφο, οποιοδήποτε, και πάρα πολύ έξυπνη ιδέα είναι να βάλουμε και μια σημαία, όχι ελληνική, μπορεί να είναι και ξένη σημαία να μην τολμήσει να το πειράξει. Και το πάμε κι εμεί και κάνουμε έρευνε ακριβώ στην ίδια περιοχή. Το αν αυτό ε, ε, μπορούσε να κάνει έρευνε να βρει πετρέλαιο, και αν εμεί μπορούμε να βρούμε μόνο γεωμαγνητικά υλικά, δεν έχει σημασία. Κάνουμε έρευνε στην ίδια θαλάσσια περιοχή, κάνοντα βόλτε στην επιφάνεια. Εμεί γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ιμπω είναι κάτι τόσο δύσκολο να το σκεφτεί κάποιο άλλο. Οι Νατοϊκοί Ναύάρχοι τι λένε όταν του φέρνετε αυτό το. Όταν τους... Του παρουσιάζουν. Κοιτάξτε, είναι η πολιτική του ποντίου πιλάτου. Την τουρκική προκλητικότητα. Εντάξει. Τι λένε? Ε, θα σας εγώ σας βλέπω κα... τον Στόλντεμπερκ με συγχωρείτε, μου ναι. συγχωρείτε και εκνευρίζομαι κάθε φορά Ωραία. που τον βλέπω να κάνει μία δήλωση. Φαντάζομαι ο άνθρωπο. Κάποιον ρωτάει και τι κάνει αυτέ τι δηλώσει. Δεν κάνει ποτέ. Ο Στόλντεμπερκ το... είναι επικεφαλή ενό οργανισμού που λέγεται ΝΑΤΟ. Και ξέρει, είναι σαν να λέμε πω είναι, είναι επικεφαλή ενό στρατού και έχει κάποιου φαντάζου που διαμαρτύνονται και έχει και ένα λόγο ο οποίο δεν είναι ο δυνατό Λοιπόν, δεν θα. Την άξι τον αέρα, όλο το, στρα... το στράτευμά σου, επειδή εκείνο ο λόγο είναι λίγο άτακτο. Ναι. Επομένω λοιπόν είναι, είναι... είναι στρατό δικό του, του το Στόλιμπερ, τουρκικό... οι Τούρκιε Ένοπλε δυνάμει που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Χωρί αυτή αποτυχαίνει η θητεία του. Και αυτό είναι σίγουρα θέλει να συνεχίσει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και μετά να κάνει και την καριέρα του στη χώρα του να συνεχίσει να μην βγει τα πράγματα. Λοιπόν, επομένω στο ΝΑΤΟ. Έζησα το, το 2015-2016 15... ακριβώ, όπω τον είναι, την, την... την κρίση στο Αιγαίο με του λαθρομετανάστε, ήμουν ο στρατιωτικό αντιπρόσωπο τη Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Πάρθηκε απόφαση σε πολιτικό επίπεδο να βγει το ΝΑΤΟ και να περιπολεί το Αιγαίο και ήρθε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο ΣΕΙΠ, στη Μόνο, μια ώρα νότια από τι Βρυξέλλε, να υλοποιηθεί. Σα πληροφόρω λοιπόν στο επίπεδο του στρατιωτικό, με τεράστια μάχη δώσαμε, οι Τούρκοι δέχτηκαν μόνο στην περιοχή τη Λέσβου, προσέξτε. Μετά από ένα-ενάμιση μήνα μπήκε και η περιοχή τη Χίου, ένα, ένα, κουτάκι γύρω από τη Χίο, όπου τα, στην ουσία είχε ευθύνη, όχι ευθύνη, παρακολουθούσε τον ΝΑΤΟ. Το ένα πλοίο του ΝΑΤΟ, μια φρεγάτα, δεν τόλμησε ποτέ να περάσει ανάμεσα Χίο και Τουρκία. Εκεί περνάγανε λαθρομετανάστε. Yeah. Και μία μέρα έκανε μια βόλτα στη Λέσβο, μπήκε από βορειοανατολικά, βορειοδυτικά, πέρασε πάνω από τη Λέσβο και γύρισε μέρα να βλέπει και ξανά φύγε. Και απλώ και μόνο ήταν ένα καράβι το οποίο έκοβε δυτικά τη Λέσβου και άκουγε το ραδιοτηλέφωνο που λέγανε η λιμενική δική μα και η δική μα ότι η βάρκα υπάρχει εκεί και σημείωνε. Επομένω, δεν δέχτηκαν οι Τούρκοι να επεκταθεί απόφαση πολιτική σε όλο το Αιγαίο, δεν δέχτηκαν να κατέβει κατά πτυχίο. Άρα λοιπόν, αλλά ο Νατοϊκό και ο Ιταλό και ο κάθε Πορτογάλο και ο αυτό δεν είναι δικό του το πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι δικό του πρόβλημα. Οι μένε στρατιωτικοί θέλουν να συνεχίσουν να υπηρετούν στο ΝΑΤΟ, να έχουν τι θέσει τη Βρυξέλλη, του μισθού του καλού, τι καλέ προοδικέ καριέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Και άλλο έχει το πρόβλημα. Εμεί που έχουμε το πρόβλημα, μα θεωρούν πολύ μικρού για να μα λάβουν υπόψη μα, υπόψη του. Υπάρχει και η αρχή τη ομοφωνία, πότε και να κάνει, σε πιέζω στο τέλο να μην αντιδράσει, να μην εξασκήσει βέτο, διότι θα σε βρουν ανοιχτό κάπου αλλού. Και έτσι συνεχίζεται η κουβέντα και η συζήτηση. Αλλά είναι δύσκολε οι θύρε όταν η χρέα τη κουρταλεί, λέει ο εθνικό μα ποιητή ο, 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 ο Σολόμο. Είναι δύσκολο να σου ανοίξουν την πόρτα όταν είσαι σε ανάγκη. Λοιπόν, εμεί έχουμε φέρει τη χώρα μα και διπλωματικά και οικονομικά και στρατιωτικά σε δύσκολη θέση. Και περιμένουμε τώρα τον απομηχανιστή Θεό. Ναι. Τώρα που το είπατε αυτό, διαβάζω για αμυντικά σύμφωνα, συμμαχίε, ε, παίχτε στη Σκακέρα, εδώ την Ελληνική, που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμμετείχαν, όπω τα Εμμυράτα, Φερρυπίν, του Γάλλου κτλ. Σε μία προβολή στο μέλλον κατάσταση σημείων που ζήσατε εσεί από πρώτο χέρι, όλε αυτέ οι συμμαχίε εκεί, στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο συγκεκριμένο πεδίο μάχη εντό εισαγωγικών, σε τι μα βοηθάνε. Εσεί περιμένετε να πετάξει κανένα πιλότο ε, από τα Εμμυράτα να αντισυγκρουστεί ε, ε, με τον Τούρκο. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ε. Δεν ξέρω, κι εγώ. Κάνα καλικό πλοίο να έρθει να προσβάλει Τούρκη φρεγάτα ή οτιδήποτε. Του είδαμε κάτω στη, στη Λιβύη. Τίποτα δεν θα γίνει. Κανεί από αυτού. Όλα αυτά είναι υποστήριξη. Ε, πήγαινε μπροστά, εσύ και ε, στην κηδεία σου ή τέλο πάντων στο, θα, θα εκφράσουμε συλληπιτήρια. Άρα... Μόνοι μα ήμασταν, ναι, μόνοι ναι. θα είμαστε και όποιοι ελπίζουν και σε πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στρατιωτικό, όσοι ελπίζουν και νομίζουν ότι μια συμμαχία οποιαδήποτε υπογεγραμμένη συνθήκη θα μα απαλλάξει από αυτό το βραχνά, πλάνει πλανά, πλανά, νυχτρά. Και επίση, σύμφωνα φιλία κτλ., δεν υπάρχει περίπτωση κανεί να λέει μέσα ότι αμοιβαία συνδρομή. Αμοιβαία συνδρομή, ποια είναι, την ώρα που θα τον ζητήσει, θα πει Α, μισό λεπτάκι, δεν κατέλαβε ελληνικό έδαφο. No. Γιατί αμοιβαία συνδρομή αυτό είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτά που θα γίνουν στον αέρα ή στην ξηρά, και αν εσύ έρθει και σου καταλάβει ένα νησί, μετά τι θα έρθει να κάνει, δηλαδή τι θα γίνει. Θα πάει να βομβαρδίσει τι Τούρκου στο νησί, θα πάει να πάρει ένα τουρκικό νησί ο, να μην πω ότι η χώρα η ξένη για να σου ανταποδώσει τη, τη, τη ζημία, να, 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 να σε απαλλάξει από τη ζημία. Και Η αμοιβαία συνδρομή νομίζω σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν αύριο τα Εμμυράτα αποφασίζουν να κάνουν μια σύγκρουση με το Κατάρ, φαντάζομαι ότι και εμεί πρέπει να συνδραμε. Αυτό δεν λέει η αμοιβαία συνδρομή. Μακάρι, η αμοιβαία. μακάρι ε, να μα χρειαστεί το, πως, τα Εμμυράτα να του βοηθήσουμε εκεί κάτω και αργότερα να μα βοηθήσουν με άλλου τρόπου γιατί τα Εμμυράτα και κάτω ο αραβικό κόσμο, όπω ξέρετε. Προκειμένου να συνεχίσουν να, να έχουν την, την ευημερία του, αναγκάζονται και ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε εξοπλισμού, χωρί στην ουσία να έχουν άμεση αυτή. Επιστρέφουν ένα μέρο του πλούτου που βγάζουν σε παραγγελίε πυραυλακάτων, πυράβλων, αεροπλάνων, σε δυτικέ χώρε, προκειμένου να μπορέσουν και αυτοί να κρατηθούν. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα εξοπλιστικά ναύαρχη. Περάσαμε μια εποχή όπου δεν μπορώ να πω ότι τα όπλα ήταν λάθο που επιλέγαμε. Η φτωχή μου δημοσιογραφική κρίση είναι αυτή αλλά όλη η ιστορία εξοπλιστικών είχε δίπλα τη και γύρω τη και μία οσμή τέλο πάντων σκανδάλων. Δόξα το Θεό και την Παναγία, φύγαμε οριστικά από αυτό το πλαίσιο. Όλα γίνονται σε διαφάνεια, τουλάχιστον τα περισσότερα γίνονται σε διαφάνεια και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια ευτυχώ να μα απασχολήσει ένα τέτοιο ζήτημα όσον αφορά τα εξοπλιστικά μα. Βλέπω ότι τα κοιτάμε αμυγό, α πούμε, επιχειρησιακά. Το προσωπικό κριτήριο του κάθε αξιωματικού που βρίσκεται στη διεύθυνση εξοπλισμών ή που εισηγείται επηρεάζεται λίγο και από αυτό που λέγεται νατοϊκή δύναμη, αγγλοσαξονικός παράγοντας κτλ. Γιατί βλέπω μεγάλη δυστοκία δική μας να βάλουμε έστω και στη συζήτηση ένα οπλικό σύστημα που έρχεται από μια τρίτη χώρα. Ένα οπλικό σύστημα που έρχεται από την Ινδία, που έρχεται από την Κίνα, που έρχεται από τη Ρωσία ακόμα ακόμα. Είναι τόσο σκληρά τα πράγματα νατοϊκά και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε έναν ειδικό πύραυλο ας πούμε. Καταρχά, σε προσωπικό επίπεδο, να σα πω ότι επειδή χειρίστηκα το θέμα των νέων πυραυλακάτων από τι προδιαγραφέ του το 1998, ε, όταν ήρθε η ώρα για να διαλέξουν πυράβλους, ετοίμασα εγώ την επιστολή που στείλαμε σε διάφορε εταιρείε. Ε, με δυσκολία μπορώ να σα πω, έψαξα να βρω ποιε είναι οι εταιρείε οι ρώσικες, και στείλαμε μια επιστολή. Mm -hmm. Και στην ουσία, στη συνέχεια, ε, έχοντα μάθει στα δυτικά όπλα και τα λοιπά, δεν μπορούμε να, και ξέροντα τι δυνατότητέ του και έχοντα διαβάσει και παρακολουθήσει, δεν αισθανόμαστε άνετα με όπλα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Mm -hmm. ε, αυτό σε ό,τι αφορά. σε προσωπικό επίπεδο σας σα το λέω. Το, το, και το, 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 λοιπά. το δεύτερο έχει να κάνει με, με, με τι επιλογέ των ξένων κρατών. Δηλαδή, τους, οι S300 που πήγανε στην Κύπρο, ε, η προσωπική μου εντύπωση είναι δεν ότι προσέφεραν τέτοιο όπλο στου Κύπριου και είχαν κάποιο συμφέρον οι Αμερικανοί να προστατεύσουν την Τούρκη ενδοχώρα από του πυράβλου που θα πέφτανε την αεροπορία. Αλλά σε μια εποχή που η, σοβιετική, συγγνώμη, η, πρώην Σοβιετική και τότε Ρωσική αμυντική βιομηχανία πέθανε, βρέθηκε κάποιο έξω να την κρατήσει, να τη κρατήσει τη μύτη έξω από το νερό. Ναι. Λοιπόν, επομένω, όταν πεθάνουν οι εξοπλισμοί από ξένε χώρε και ειδικά από ανατολικέ χώρε, τόσο μεγαλύτερα κεφάλαια θα πάνε σε δυτικέ χώρε. Επομένω λοιπόν, ένα λοιπόν, σημαντικό σημείο τη αγορά των S400 από την Τουρκία είναι ότι αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε άλλη αγορά και όχι στην Αμερικανική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην ουσία οι ξένοι όλοι θέλουν στην ουσία να παίρνει να συντηρεί τη βιομηχανία του. Συντηρώντα τη βιομηχανία του, δημιουργεί πλούτο, ο οποίο μένει στη χώρα και αντί αυτοί να έχουν φυλακέ, να φτιάχνουν φυλακέ για του άνεργου, φτιάχνουν εργοστάσια τα οποία κερδίζουν, τα οποία μοιράζονται οι shareholders, οι μέτοχοι ε, αυτό και το αμερικανικό κράτο, το γαλλικό κράτο εισπράττει φόρου και συντηρεί τη βιομηχανία πουλώντα αντίστοιχα ναι. τεμάχια. Άρα Α. λοιπόν και η αξιωματικοί μπορεί τότε να νιώθω μια ανασφάλεια με, με, όπλα ξένα, αλλά δεν έχει την τεχνογνωσία και επίση δεν ξέρει την κρίσιμη στιγμή υποτίθεται Πώ θα ανταποκριθεί αυτό το όπλο, δεν το ξέρει. Mm. Από την άλλη μέρα παίρνει όπλα τα οποία ξέρει έχουν δοκιμαστεί σε χώρε, σε πολλά από αυτά όπω τα συσπάρο και τα λοιπά, συμμετέχει στη στην παραγωγή ή θα ήθελε να συμμετέχει στην παραγωγή όπω ήταν με το ΡΑΜ που επιλέξαμε αργότερα για τι πυραυλακά του. Όχι, το λέω για του Ρώσου ειδικά, έφερα και άλλα παραδείγματα, αλλά το λέω για του Ρώσου γιατί βλέπω γενικά μια αποστροφή απέναντι σε οτιδήποτε ρωσικό και στο δημόσιο λόγο, όχι μόνο στο θέμα των εξοπλισμών. Ενώ μιλάμε για μια κατά βάση χριστιανική χώρα με αρχέ δυτικού πολιτισμού ω ένα σημείο. Θέλω να κρίνω τον Πούτιν τώρα σαν ηγέτη. Μου κάνει δηλαδή λίγο εντύπωση αυτό. Εντάξει, από του Κινέζου να μην του που λένε, είναι μακριά, δεν ξέρω τι θα ναι. κάνω, αλλά είναι. Βλέπετε όμω τελικά ότι ποιε ήταν. Εγώ να σου πω το εξή. Βλέποντα την εξέλιξη με του 300, έτσι, ε, είμαι σίγουρο ότι και η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία τη χώρα κατάλαβαν πλέον ότι οι σύμμαχοί μα, του οποίου τελικά θα σηκώσουμε το τηλέφωνο για να πάρουμε ό,τι συμβεί, βοήθεια, ναι. να ζητήσουμε βοήθεια, ε, δεν θα το επιτρέψουν. Όχι, δεν θα, δε, δε θα μα δε μας, το συστήσουν. Άρα φέρουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά λέει, θέλω έτσι. να σας πω κάτι πάντα για yeah. τα ναι. και τα λοιπά. Πριν λίγο καιρό επισκέφτηκα ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ. Mm -hmm. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτό το εργοστάσιο πρέπει να παραγγέλθηκε το 75-76, mm -hmm. το οποίο είναι δρόσκης της κατασκευής, το οποίο συνεχίζει να δουλεύει ακόμα. Και λέω το εξή: όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λοιπόν το 74-75-76 με τον ψυχρό πόλεμο επέλεξε το ρώσικο εργοστάσιο, το ρώσικο υδρολογικό έργο, έδωσε χρήματα στου Ρώσου. Σημαίνει η τεχνολογία και καλή ήταν και άξια και μετά, 45 χρόνια μετά, συνεχίζει να λειτουργεί χωρί πρόβλημα. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχουν μεγάλοι ηγέτε, μπορούν να κάνουν και τι επιλογέ και να τις στηρίξουν και να μην ε, δέχονται πολλέ πιέσει. Στο θέμα των όπλων όμω ενδεχομένω να υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όπω σα την είπα. Ωραία. Τώρα θέλω να κλείσουμε με το εξή. Ε, Επίτηδε δεν ήθελα να αναφερθώ πολύ στη βραδιά των ημείων. Δεν θέλω να σα κουράζω και εσά με πράγματα που έχετε ξαναπεί. Έχετε δώσει και μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Πάρη και τα λοιπά πριν από χρόνια. Δεν θέλω να μείνουμε τόσο πολύ εκεί. Mm. Θέλω το εξή. Εσεί, όπω είπα και πριν, ήσασταν στην πρώτη γραμμή αυτού του επεισοδίου. Τι είναι αυτό που έχει καρφωθεί στη μνήμη σα, στο κεφάλι σα, ανθρώπινα μιλάω, δεν μιλάω επιχειρησιακά. Ποια είναι η στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και τι θα αλλάζατε σε όλο το, σε, όλο, σε, όλο, σε όλο το εύρος αυτών των ημερών, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια κρίση που δεν ήταν μόνο ένα βράδυ, έτσι ώστε να αισθάνεστε εσείς ακόμα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε καλά, αλλά να αισθάνεστε ακόμα καλύτερα. Τι σας στεναχώρησε, προφανώς η απώλεια των τριών παιδιών, προσωπικά τι σας στεναχώρησε εκείνη τη βραδιά. Δεν, κύριε Απονικολάου, δεν έχω κάποιο, Πώ ε... πώς να σας πω, μέσα μου κάποιο σοβαρό παράπονο ή μια στεναχώρια. Ε, αυτό που θα ήθελα στην ουσία να εβγούμε νικητέ εκείνο το βράδυ είναι σίγουρο θα είχε πολλέ επιπτώσει στην χώρα. Επομένω, το γιατί εγώ δεν πολέμησα, ε, ας πούμε, όλοι εμεί που ήμασταν εκεί πέρα με το 90% να βγαίναμε ζωντανοί ή το 50%, ε, και να είχα είτε έτσι είτε αλλιώ το παράσιμό μου και την ιστεροφημία μου κτλ. Θα είχε σίγουρα τεράστιο, τεράστιο χώρο για τη χώρα. Μπορεί βέβαια τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Ε, δεν έχω κάτι κάποιο αποθυμένο. Σίγουρα όμως μου έχει μείνει ανεξίτηλη ε, πρώτον η ηρεμία με την οποία αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το περιστατικό χωρίς καμία πίεση, κανένα άγχος ε, ήταν λες και πηγαίναμε στην προγραμματιμένη άσκηση που ξέραμε ότι θα παίξουμε δύο ώρες ένα παιχνίδι, τακτικό παιχνίδι, μισή μπλε, μισή κόκκινη και, αλλά θα σημειώσουμε και τα λοιπά και πρέπει να νικήσουμε ε, κρατώντας τα χαρτιά μας που ήμασταν να αποδείξουμε ότι εμείς ήμασταν πρώτοι που χτυπήσαμε. Ε, η ανταπόκριση του πληρώματο, ε, λε και ήταν κανονική άσκηση. Τη στεναχώρια, η τεράστια στεναχώρια του προσωπικού, όταν στην ουσία μετά από μια-δυο μέρε στείλαν του 130 να πάρουν του κυβερνήτε, και αυτό δεν το. από τη μια μεριά λίγο το είδα, αλλά μου το είπε ο αντικαταστάτη του κυβερνήτη που ήρθε και έμεινε ένα βράδυ στο πλοίο, γιατί δεν ξέραμε αν θα ξαναγυρίσουμε. Στείλαν αντικαταστάτε κυβερνήτε, για να μα στην ουσία να ερωτηθούμε από τον Υπουργό και τον Αρχηγό Γεθά τι ακριβώ έγινε. Όταν μου λέει μεγαλύτερο μου αξιωματικό, ο κύριο Γκίτσα, ο οποίο έγινε αργότερα και αρχικό του στόλου, ότι οι αξιωματικοί στο καρέα αξιωματικών κλαίγανε αν είναι δυνατόν αυτόν τον κυβερνήτη και αυτό το πλοίο να μα φορτώσουν αυτή την εθνική, πούμε, δύσκολη στιγμή. Αυτό μου έδειξε ότι υπάρχουν ψυχέ, κάνουμε καλά τη δουλειά μα και οι επόμενοι είμαι σίγουρο μπολιασμένοι με όλα αυτά που σα είπα, με ό,τι καλό ή λάθο κάναμε όλοι οι παλιότεροι. Αλλά με εθνικό φρόνημα θα τα καταφέρουν ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Την ώρα που μάθατε ότι έρχεται το C130, τι σκέφτηκατε. Έδεσα στο μόλο και ρώτησα τον διοικητή του ναυτικού, του λέω: Μένα, γιατί με φέρανε εδώ πέρα. Και μου λέει: Δεν το ξέρει, έρχεται ένα C130. 30... Τίποτα. Μπήκα μέσα, επειδή μου είχε ζητηθεί το μεσημέρι να κάνω μόνο στο δικό μου πλοίο μια αναφορά, τι ακριβώ έγινε. Αυτό το δύο ερωτήριο το δύσκολο. Ε, σκέφτηκα ότι κάτι κακό πάνε να γίνει. Οπότε ήθελα να ολοκληρωθεί αυτή η αναφορά που την είχαμε γράψει χειρόγραφα, ότι έχει φύγει, να πάρω το αντίγραφο να το έχω μαζί μου και να πάρω εκτό από τη στολή μου και ένα pullover και τα ξυριστικά μου και τα δοντόκπαστέ μου, ε, λέγοντα στου αξιωματικού μου, εγώ αυτή τη δουλειά που κάναμε 1,5 χρόνο που είμαι στο πλοίο, ε, δεν θα την πετάξω στο καζανάκι και θα τραβήξω κάτω. Αν δεν γυρίσω, θα είναι για λόγου αντιστρατηγική διαγωγή. Ήμουν διατεθειμένο, δεν θα επέτρεπα σε κανένα να προσβάλλει και την προσπάθεια που κάναμε και την ετοιμότητα και την ψυχή μας. Ναύαρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι τα είπαμε καλά. Και ελπίζω κάποια από αυτά που είπατε να τα ακούνε αυτοί που πρέπει. Γιατί να τα ακούει το κοινό που είναι πολύ άριθμο, μπράβο. Αλλά κάποιο πρέπει να τα ακούει πρέπει να τα κάνει και πράξη. Λοιπόν, ευχαριστώ να για είστε προσπάσεις. καλά. Ελπίζω πάντα σε καλεσμένο από τον κύριο Κονιδάρη. Λίγο δύσκολο βέβαια. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Ένα άνθρωπο ο οποίος ταυτίστηκε με στιγμέ τη ελληνική ιστορία γιατί αυτά που συζητήσαμε μόλι με ένα τέτοιο ανθρώπινο τρόπο είναι η ελληνική ιστορία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, όχι. Είναι κομμάτι τη νεότερης ελληνική ιστορία. Μέχρι το επόμενο, leaders Να είστε όλοι καλά.